Ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας δίνει το παρόν στη συγκέντρωση των σωματείων το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 11.30 ώρα στο Σύνταγμα, διεκδικώντας και απαιτώντας να πάρθουν άμεσα μέτρα προστασίας συνολικά για τη ζωή και για τα δικαιώματά μας. Για να μην ξαναζήσουμε τα όσα ζούμε τα τελευταία 24 ώρα, για να μην ξαναζήσουμε αυτά που ζούμε σε φωτιές και πλημμύρες, 2 χρόνια τώρα με την πανδημία, για να είναι αυτή η απάντηση των εργαζομένων απέναντι στη διαχρονικά εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων που θεωρούν κόστος τα μέτρα προστασίας για τη ζωή μας, τη ζωή των εργαζόμενων, τη ζωή του λαού και θρέφουν την εργοδοτική ασυδοσία. Εργοδοτική ασυδοσία που αυτές τις μέρες δίνει ρεσιτάλ, αναγκάζοντας εργαζόμενους να περπατάνε με τις ώρες στα χιόνια για να πάνε στη δουλειά τους, να δουλεύουν κάτω από πολύ επικίνδυνες και αντίξωες συνθήκες, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλειά τους. Η οργή και η αγανάκτηση που δικαιολογημένα νιώθουν οι εργαζόμενοι να εκφραστεί με μαζική συμμετοχή στο συνδικάτο, με μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση του Σαββάτου, γιατί όπως λέει και η αφίσα της Δημοτικής Αρχής Πατρών και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, τίποτα δεν μας χαρίστηκε, όλα κατακτιούνται και με αυτό θα τους υποδεχτούμε, θα υποδεχτούμε αγωνιστικά και τη μηχανοκίνητη πορεία των συνδικάτων και των μαζικών φορέων της Πάτρας, ενώνοντας τις φωνές μας, διεκδικώντας συνολικά μέτρα προστασίας για τη ζωή μας.